Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και στο τελευταίο πολιτικό μας πάνελ, τους καλεσμένους μας. Καλησπέριζω την υποψήφια βουλευτή στη Β' Πειραιώς με τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Σταυρούλα Βουτυράκου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Την υποψήφια βουλευτή Β' Αθηνών στο νότιο τομέα με τη Λαϊκή Ενότητα, την κυρία Μαριάννα Τσίχλη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Τον υποψήφιο βουλευτή επίσης στη Β' Αθηνών στο νότιο τομέα με το ΚΚΕ Μη Λάμδα, τον κύριο Στράτο Κατσένη. Γεια σας, κύριε Κατσένη. Γεια σας. Και τον επίσης υποψήφιο βουλευτή Β' Αθηνών στο βόρειο τομέα με την Ένωση Κεντρών, τον κύριο Ευτύχη Δαμιλάκη. Καλησπέρα, κύριε Δαμιλάκη. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκό. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το ασφαλιστικό, το οποίο είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Κυρία Βουτυράκου, κατηγορούν το κόμμα σας, τη Νέα Δημοκρατία, ότι με αυτό το σχέδιο να αφήσει ελεύθερη την επιλογή για το δεύτερο πυλώνα, δηλαδή να μπορούν οι ασφαλισμένοι να επιλέγουν μια ιδιωτική εταιρεία για την ασφαλιστική τους κάλυψη, ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αφήνει μετέωρη η Νέα Δημοκρατία τα σημερινά επικουρικά και δεν θα έχουν οι ασφαλισμένοι συντάξεις. Τι λέτε? Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θίγονται καθόλου οι επικουρικές συντάξεις. Το πρώτο είναι αυτό το βασικό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει για όλους η εθνική σύνταξη. Από εκεί και πέρα εμείς δίνουμε την επιλογή για έναν από τους τρεις πυλώνες, γιατί το βασικό μας θέμα είναι να έχουν όλοι ασφάλιση. Κανένας Έλληνας ανασφάλιστος πια. Mm-hmm. Κύριε Δαμιλάκη, εσείς πιστεύετε ότι η πρόταση για είσοδο ιδιωτών στο δεύτερο πυλώνα, γιατί στον τρίτο πυλώνα υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες, είναι μια πρόταση προς όφελος του ασφαλιστικού συστήματος ή μια πρόταση που μπορεί να το υπονομεύσει? Όσον αφορά το ασφαλιστικό σύστημα, ναι, μπορεί να είναι προς όφελος του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά δεν θα είναι προς όφελος των ασφαλισμένων. Mm-hmm. Εδώ η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με επικοινωνικά μέσα να επηρεάσει τις εξελίξεις όσον αφορά το ασφαλιστικό σύστημα. Ζητεί και προσπαθεί να δημιουργήσει συμμαχίες ώστε να θεωρήσει το Σύνταγμα που αφορούν την υγεία και την παιδεία κατ' επέκταση, mm-hmm. ώστε να προωθήσει την νεοφιλελεύθερη πολιτική. Θέλει ένα κράτος νυχτοφύλακα, με κοινωνική πολιτική μηδέν, με κοινωνικά δικαιώματα μηδέν. Εμείς θέλουμε να είμαστε το φρένο σε αυτές τις επιδιώξεις του ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν μπορούν όλοι να εργαστούν, δεν μπορούν όλοι να πληρώνουν εισφορές. Πρέπει να δούμε και τους αδύναμους, να τους δώσουμε μέσα και δυνατότητες. Mm-hmm. Κυρία Τσίχλη και κύριε Κατσένη, την ίδια ερώτηση και στους δυο σας. Ξεκινάμε με την κυρία Τσίχλη. Βλέπετε κάποια ιδεολογική διαφορά στον τρόπο με τον οποίο τα δύο κύρια κόμματα, οι δύο πόλοι του δικοματισμού, τέλος πάντων, συγκρούονται για το ασφαλιστικό και την επόμενη μέρα τι πρέπει να γίνει με τις επικουρικές συντάξεις? Δεν πιστεύω ότι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει κανείς είναι αν υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές. Αλλά πιστεύω το ερώτημα είναι αν υπάρχουν σημαντικές τουλάχιστον mm-hmm. διαφορές στις πολιτικές που εξαγγέλλονται και στις πολιτικές που εφαρμόζονται. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι μια πρόταση η οποία θα υπονομεύει τις ήδη μειωμένες δυνατότητες του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά παράλληλα είναι μια πρόταση η οποία οδηγεί στην προέκτασή της, στην πλήρη ιδιωτικοποίηση τμήματων του ασφαλιστικού συστήματος. Και αυτό σημαίνει μεσοπρόθεσμα κατάρρευση και σε όποιες περιπτώσεις επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί ασφαλιστικό σύστημα με αυτά τα χαρακτηριστικά, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις οδήγησε και στην φοβερή υποβάθμιση του συστήματος, αλλά και στην τελική του κατάρρευση. Όμως, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κριτική σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως, δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι τους πυλώνες για να γίνει αυτή η διαδικασία, ναι, ότι το δρόμο ουσιαστικά τον έστρωσε η ίδια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το ασφαλιστικό κατρούγκαλου, το οποίο έβαλε τα πρώτα, αν το θέλετε, λιθαράκια, και τα πρώτα και τα δεύτερα, για να διαμορφωθεί αυτή η πολιτική κατεύθυνση. Επομένως, με ποια έννοια το λέτε αυτό? Γιατί ακούω τον κύριο Κατρούγκαλο να επικαλείται στοιχεία του ΕΦΚΑ, λέγοντας ότι το 80% δεν θυμάμαι τώρα, των ασφαλισμένων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των ελευθεροεπαγγελματιών, πληρώνει πολύ μειωμένες εισφορές σε σχέση με το παλιό ΤΕΒΕ, τα ΕΕ κτλ. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Ναι. Το πρώτο θέμα είναι ότι εγώ
σοβαρά αμφιβάλλω ότι αυτά τα στοιχεία είναι πραγματικά. Και επίσης υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα στοιχεία και μελέτες, από τις οποίες τεκμηριώνεται πάλι το ίδιο του ΕΦΚΑ, από τις οποίες τεκμηριώνεται ότι οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, ακριβώς επειδή οι ασφαλισμένοι δεν μπορούν να τις πληρώσουν, αυξάνονται επίσης και αυτές. Το δεύτερο είναι και ένα μακροπρόθεσμο θέμα. Δηλαδή, έτσι όπως διαμορφώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές ως ποσοστό και μάλιστα μεγάλο του εισοδήματος ενός ελεύθερου επαγγελματία, αυτό σε μία προοπτική βάζει απόλυτο ταβάνι στο ποια μπορεί να είναι στο τέλος τα καθαρά του εισοδήματα. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η ποσοστιαία εισφορά και είναι μεγάλη και για τα μικρά εισοδήματα, αν εξαιρέσει δηλαδή κανείς την ελάχιστη, η ποσοστία είναι τόσο μεγάλη και για τα, για τα μικρά εισοδήματα, που στο τέλος καταλήγει ένας ελεύθερος επαγγελματίας μαζί με τη φορολογία να πληρώνει το 70% και παραπάνω των εσόδων που έχει για φορολογία και για ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, αν το θέλετε, εισοδηματικής μεγαλύτερων εσόδων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί για να καταλήξεις να βγάλεις ένα χιλιάρικο, για να το πω ας πούμε πολύ απλά, για να καταλήξεις να βγάλεις ένα χιλιάρικο θα πρέπει τα έσοδά σου τα έσοδα σου να είναι υπερπολαπλάσια αυτού. Και με αυτή την έννοια καθυλώνει αυτό το σύστημα όλο τον κόσμο των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτών που είναι τυπικά ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτών που είναι ουσιαστικά, αλλά και αυτών που είναι τυπικά, δηλαδή τα μπλοκάκια. Εγώ είμαι δικηγόρος και αυτού του τύπου οι σχέσεις εργασίας υπάρχουν πάρα πολύ στο δικό μου το επάγγελμα, όπως υπάρχουν και στους μηχανικούς, όπως υπάρχουν και σε άλλα. Καθυλώνει λοιπόν αυτόν τον κόσμο σε μία μόνιμη, πάρα πολύ χαμηλή εισοδηματική κλίμακα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να διατηρηθεί με αυτόν τον τρόπο. Πάμε και στον κύριο Κατσένη. Έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ναι. Τι λέτε εσείς, κύριε Κατσένη? Κοιτάξτε να δείτε, σε εμάς ακούγεται μάλλον προβληματικό μία συζήτηση που λέει ποια είναι η διαφορά του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το ασφαλιστικό αλλά και συνολικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων και συνολικά του λαού. Αυτό που έχουμε ζήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό της κρίσης, είναι μια ανελαίτη επίθεση σε κάθε δικαίωμα που ο λαός μας και οι εργαζόμενοι κατέκτησαν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες σε επίπεδο μισθού, σε επίπεδο ασφαλιστικών δικαιωμάτων, σε επίπεδο συντάξεων. Έχουμε δει όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ανεξάρτητα με το πού, ποια ήταν η καθεμία, Πασό, Κινάλ, μετέπειτα την Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, να τεμαχίζει κάθε δικαίωμα στη σύνταξη. Έχει χαθεί η μπάλα στους πόσες φορές έχει μειωθεί η σύνταξη, για το πόσο, ας πούμε, σήμερα άνθρωποι του Μόχθου που από το δικό τους εισόδημα κρατήθηκαν όλες αυτές τις φορές τα προηγούμενα χρόνια, σήμερα βρίσκονται να μην μπορούν να επιζήσουν. Έχουμε μια ίδια κατάσταση σήμερα σε όλους αυτούς που πληρώνουν δυσβάσταχτες εισφορές στα ασφαλιστικά τους ταμεία, είτε είναι οι μισθωτοί είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και ό,τι και να λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση, ο κύριος Κατρούγκαλος, ότι έχει μειωθεί, να δείτε πόσο έχει μειωθεί ο μισθός του εργαζόμενου, ο μισθός και οι αμοιβές των ελεύθερων επαγγελματιών, όπου πλέον δυσκολεύονται να επιβιώσουν μήνα με το μήνα. Αυτή είναι η πολιτική τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο στα πολιτικά. Κυρία Βουτυράκου, ακούω τον πρόεδρό σας να λέει εδώ και μέρες ότι εάν δεν είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, θα πάμε. Τη μία λέει θα μπούμε σε περιπέτειες, την άλλη λέει ότι θα γίνουν εκλογές το 15 Αύγουστο με απλή αναλογική. Αυτό δεν ακούγεται κάπως έτσι εκβιαστικό? Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι μία πρόταση ούτε η άποψη του Προέδρου μας, αλλά είναι μία παρατήρηση. Και σαφώς είναι μία πολύ σωστή παρατήρηση, γιατί είναι η κατεύθυνση την οποία θέλει να δώσει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πηγαίνοντας σε εκλογές πιθανόν τον Αύγουστο. Θέλει να δώσει το εξής μήνυμα με την απλή αναλογική, ότι θα περάσει το κομφούζιο που θα δημιουργηθεί της ασθενοησίας και της ακυβερνησίας. Εμείς αυτή τη στιγμή το μήνυμα που δίνουμε είναι ότι προχωράμε για μια ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση. Είναι η προσπάθειά μας και πιστεύω ότι άμεσα θα φανεί και το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα ξεκαθαρίζω ότι ήταν απλά μια παρατήρηση. Ναι, μια παρατήρηση, αλλά εάν δεν είναι, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη αλλά χωρίς αυτοδυναμία, το θέμα είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή, πώς μπορεί να κάνει ο κ. Μητσοτάκης μια τέτοια παρατήρηση, όταν προεξοφλεί ουσιαστικά το αδιέξοδο στις διερευνητικές εντολές? Έχει πολύ συγκεκριμένες προβλέψεις στο Σύνταγμα τι γίνεται όταν δεν υπάρχει αυτοδυναμία για το πρώτο κόμμα. Το αδιέξοδο που προεξοφλεί, σας είπα ότι είναι η παρατήρηση σε σχέση με το σχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να το συζητάμε, γιατί η αυτοδυναμία θα είναι γεγονός από τις 8 του μήνα.
Και βέβαια μία παρατήρηση που κάνουν οι θειασότητες της απλής αναλογικής, κυρία Βουτυράκου, είναι ότι με αυτοδύναμες κυβερνήσεις χρεοκόπησε η χώρα. Η καινούργια κυβέρνηση όμως που θα δημιουργηθεί και θα είναι και αυτοδύναμη με ισχυρή εντολή, ναι, έχει συγκεκριμένο σχέδιο, έχει τη δύναμη και την όρεξη να το πραγματοποιήσει. Κύριε Δαμιλάκη, εσείς τι λέτε? Η Ένωση Κεντρών ήταν από τα λίγα κόμματα, το μοναδικό νομίζω, της αντιπολίτευσης που ψήφισε την απλή αναλογική. Μάλιστα. Εμείς θέλουμε να ελέγχεται η εξουσία, θέλουμε να μην μπορεί να βάλουμε ένα φρένο σε μια ανεξέλεγκτη νεοφιλελεύθερη πολιτική που σκοπεύει να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Εγγυόμαστε για την υγεία, εγγυόμαστε για τον εργαζόμενο και εγγυόμαστε και για την παιδεία. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία επαναλαμβάνω ότι θέλει να επιδιώξει μέσω της αναθεώρησης του συντάγματος, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να εφαρμόσει την πολιτική, να επιδιώξει συμμαχία με το κοινάλι όπως έχουν αυτοί συνεννοηθεί ή και με άλλες δυνάμεις αν υποστηρίξουν, mm-hmm, να καταργήσει κάθε εργασιακό, κάθε κοινωνικό δικαίωμα και να γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω. Επαναλαμβάνω, πρέπει να δώσουμε ίσες δυνατότητες σε όλους τους πολίτες, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε κανένα. Μάλιστα. Κυρία Τσίχλη, εσείς τι λέτε για την απλή αναλογική? Φαντάζομαι ότι ως ΛΑΕ δεν θα σας φοβίζει το ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών με απλή αναλογική, έτσι δεν είναι? Καταρχήν, εγώ θέλω να πω ότι η τοποθέτηση ότι μια παρατήρηση έκανε και ο κ. Μητσοτάκης είναι κάτι που στερείται τελείως πολιτική σοβαρότητα. Δηλαδή, δεν είναι εδώ πέρα. Βέβαια, αυτό το κάνει η Δημοκρατία τελευταία. Δεν είναι εδώ πέρα, άιντε είπα κάτι σήμερα και ήταν μια απλή παρατήρηση όταν μιλάμε για τόσο σοβαρά θέματα. Τώρα, για την απλή αναλογική, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει απλή αναλογική. Αυτό που υπάρχει είναι η κατάργηση του πόνου των εδρών με παράλληλη διατήρηση του ορίου του 3% για την είσοδο στη Βουλή. Αυτό παραμένει αντιδημοκρατικό σύστημα και παραμένει σύστημα που αλλοιώνει στην πραγματικότητα την ψήφο των πολιτών, γιατί αλλάζει, γιατί η σύνθεση μάλλον της Βουλής δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που στην πραγματικότητα ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Απλή αναλογική. Κατά 3% όμως. Λίγο είναι. Πάντως, είναι σε σχέση με το 80% που είναι η αναλογικότητα του υπάρχοντος, φαντάζομαι είναι πολύ αναλογικότερο. Έτσι. Ναι, αλλά δεν είναι απλή αναλογική. Δείτε το ποσοστό των εκτός Βουλής κομμάτων, για παράδειγμα, στις ευρωεκλογές, mm-hmm, πόσο ήταν συνολικά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι αυτή είναι μια κατεύθυνση που ο κ. Μητσοτάκης ακολουθεί τις τελευταίες μέρες, αλλάζοντας γραμμή σε σχέση με την προηγούμενη, ναι, ακριβώς προσπαθώντας να δημιουργήσει πόλωση, συσπήρωση, βλέποντας τον κίνδυνο της αποχής και βλέποντας ότι δεν υπάρχει και ανωδική και πολύ μεγάλη ανωδική πορεία του κόμματός του σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Εισάγει έτσι έναν κάπως εκβιασμό, προσπαθεί να παίξει το χαρτί της ακυβερνησίας της χώρας για να δημιουργήσει φόβο, για να συσπυρώσει κόσμο και για να πάρει από την, αν το θέλετε, από τα δεξιά του δεξαμενή, που είναι αυτή που αποτυπώθηκε και στις ευρωεκλογές. Με στόχο τον κύριο Βελόπουλο, δηλαδή, γίνεται αυτό, μου λέτε και τώρα. Όχι μόνο, mm-hmm. Και όχι μόνο. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο ο κύριος Βελόπουλος τα εκτός Βουλής δεξιά τα οποία αποτυπώθηκαν στις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Εμείς πιστεύουμε πάντως ότι ο κόσμος, ναι, δεν έχει τίποτα να φοβάται από μία αυτοδύναμη κυβέρνηση και δεν έχει τίποτα να φοβάται από την πολιτική ρευστότητα. Επίσης, βεβαίως, το κοινάλ έχει κάνει ξεκάθαρες προθέσεις του ότι θα παίξει το δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας εφόσον αυτό χρειαστεί, με ανοχή και θα δούμε μπορεί και στήριξη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά το ζήτημα δεν είναι οι σταθερές κυβερνήσεις. Το ζήτημα είναι να εκφραστεί η πολιτική και η κοινωνική διαμαρτυρία του κόσμου. Δεν πρέπει ο κόσμος να φοβάται Μάλιστα. το αν δεν θα υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ίσα-ίσα, ναι, που αν πάρει κανείς υπόψη το ποιες πολιτικές εξαγγέλνει ο κύριος Μητσοτάκης και πόσο επιθετικές είναι, mm-hmm, είναι στόχος ή θα πρέπει να είναι στόχος να μην πάρει αυτοδυναμία μια τέτοια κυβέρνηση, για να μην έχει λυμμένα τα χέρια για να εφαρμόσει με πιο εύκολο τρόπο όλα αυτά που εξαγγέλει. Και αυτό περνάει μεταξύ των άλλων και από την είσοδο όσο το δυνατόν περισσότερων κομμάτων μέσα στη Βουλή. Μόνο έτσι δηλαδή μπορεί να σπάσει, mm-hmm, η πιθανή αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Να περάσουμε και στον κύριο Κατσένη. Εσείς τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπερδεύτηκε. Ζητάει ισχυρή κυβέρνηση, γιατί ακριβώς από την επόμενη ημέρα αυτά τα οποία θα καλεστεί να εφαρμόσει, τα μέτρα τα οποία θα πάρει, θα είναι μια συνέχιση και όξυνση μια άγρια επίθεση προς το λαό και τους εργαζόμενους και την νεολαία. Μια επίθεση που τη βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό χρειάζεται ισχυρή εκπροσώπηση, μια ισχυρή κυβέρνηση και ισχυρή εκπροσώπηση μέσα στη Βουλή για να μην περάσει κανένα κλειδονισμό. Όπως ακριβώς δεν ήταν και κάποιο επικοινωνιακό λάθος όλα αυτά
αυτά τα οποία πήγε και έταξε προς το κεφάλι όλο το προηγούμενο διάστημα. Αναφέρομαι φυσικά στην 7ήμερη εργασία, μια διαδικασία, μια συνθήκη η οποία ισχύει ήδη για μια σειρά από τομείς, όπως ο τομέας του επισωτισμού, ο τομέας του τουρισμού. Ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται και κάνει αυτό ακριβώς το οποίο έχει καλεστεί, να εκπροσωπήσει το σύστημα στη συνέχιση αυτής της επίθεσης. Έρχεται να συμπληρώσει το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το άνοιξε το δρόμο όλα τα προηγούμενα χρόνια, και όσο και αν θέλει να βαφτίσει ο κύριος Τσίπρας στο άσπρο μαύρο, είδαμε και την συνέχιση όλων των αντεργατικών μέτρων, είδαμε τη συνέχιση των εξαμήνων, οκταμήνων ως συνέχεια των States, είδαμε μια σειρά από μέτρα όπως αυτά με τους πολύ χαμηλούς μισθούς, τους μισθούς πείνας για όλους τους εργαζόμενους, και όλα αυτά είναι μια πολιτική που εφάρμοσε τόσο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και προηγούμενες, και καλείται να την ενισχύσει ο κύριος Μητσοτάκης μετέπειτα. Το ζήτημα για εμάς εδώ. Καλή δύναμη, κυρίες και κύριοι, στις εκστρατείες σας και στις προεκλογικές σας δραστηριότητες. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε και με τον